Τελειώνει σε λίγο η πρώτη Άλτη Πελοποννής, η πρώτη έκθεση θεματικού τουρισμού στην Καλαμάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Έχουμε έναν τίτλο που μέχρι χθες δεν υπήρχε στα μέσα, στο Google. Αυτή τη στιγμή περισσότερες από 40 ιστοσελίδες έχουν ανεβάσει αυτό το καινούργιο, ας το ονομάσουμε προϊόν, ξέχωρα από το Μεσσηνία Live και τους δικούς σας αναγνώστες και τηλεθεατές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί είχαμε 55 εκθέτες από τη Μεσσηνία, από την Αργολίδα, την Κορινθία, την Αρκαδία και ποιον άλλο νόμο ξεχνάω, και Λαγκωνία. Είχαμε επίσης καταπληκτικές συνέργειες, ήταν εδώ μαζί μας ο Σύνδεσμος Συνοπίων Μεσσηνίας, ήταν η Λακωνική Ιστοπία Σπάρτα Μπιερ, είχαμε την εκπαιδευτική κοινότητα, το Δημόσιο ΕΚ και τα ΙΕΚ Ορίζων, είχαμε πάρα πολλές καινούργιες συνεργασίες. Τη Λέση Αρχιμαγείρων που έκανε τα Σοκούκιν, είχαμε το Dance Challenge. Θα σας στείλουμε ένα δελτίο τύπου για όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί τώρα θα δικήσουμε μερικούς. Είμαστε πραγματικά ακόμα εν λειτουργία. Είχαμε πάρα πολλές κληρώσεις δώρων. Ήταν εντυπωσιακό ότι οι εκθέτες πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και σε αυτό το κομμάτι και έκαναν πάρα πολλά δώρα στον κόσμο, στους επισκέπτες που ήρθε εδώ για να απολαύσει αυτό το καινούριο. Γιατί θέλω να σας πω ότι ακόμη και σήμερα, μετά από χρόνια που αναπτύσσονται αυτές οι στρατιώτες στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα. Θα κρατήσω τη φράση μιας επισκέπτριας: ανοίξατε μια καινούργια πόρτα στον τουρισμό. Μας το είπε μια φίλη, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και είναι στο χέρι μας. Πού θα οδηγήσει αυτή η πόρτα, τι θα μπορούμε και να πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς, το Μεσσηνία Live, για την στήριξη που είσαστε εδώ πραγματικά όλο το τρίμερο και κάνατε πολύ εκτεταμένο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο χώρος και όσα προηγήθηκαν αδίκησαν την έκθεση. Είναι διφορούμενο. Πριν από λίγο μου είπαν 3 νέα παιδιά ότι σε αυτό το χώρο μπράβο που το κάνατε, διότι δεν είχε γίνει τίποτα. Ήταν ένα εγκαταλειμμένο πάρκο και αναδείχθηκε ένας χώρος. Εμείς θεωρούμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει στο λιμάνι, για να πούμε την αλήθεια. Και το είχαμε δηλώσει και το είχαμε ζητήσει εξάλλου. Έτσι, σε μια τέτοια καλή μέρα το ξέρουμε και όλα και τη συνήθεια του Καλαμαθιανού που μαζί με την πόλη θα έχουν και στην έξαρση. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι μας λένε άλλοι φίλοι ότι έχει 2.000 κόσμο. Ωραία, δεν πειράζει, τέλος καλό, όλα πολύ καλά. Χάρη. Πάνω από 40 τουριστικοί πράκτορες εξειδικευμένοι πάνω στον εναλλακτικό τουρισμό, στις δραστηριότητες φύσης, παρευρέθησαν αυτό το διήμερο στην πόλη, ανέπτυξαν συνέργειες και επαφές με τους επαγγελματίες από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μπορώ να σας ανακοινώσω ότι ο στόλος των ιστιοφόρων σκαφών των επαγγελματικών του Μεσσηνιακού κόλπου έχουν κάνει μια ειδική συμφωνία με τα ιστιοφόρα σκάφη που ήρθαν από τον Ναύπλιο και θα δημιουργήσουν τουριστικό πρόγραμμα που ένας επισκέπτης από το εξωτερικό θα έρχεται 2 μέρες στο Μεσσηνιακό κόλπο και μετά μέσα σε ένα βανάκι, ένα αυτοκίνητο, μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά θα πηγαίνει η Ίδρα Σπέτσες για άλλες 2 μέρες. Έχουν κάνει δηλαδή ένα κλάστερ καθαρό αίμα επαγγελματικό, το οποίο οι φορείς, η περιφέρεια Πελοποννήσου, το επιμελητήριο, το σχολείο τουρισμού, ο Σύλλογος Καταλυμάτων Μαϊκή Μεσσηνία, η Αλτέρνα Μεσσηνία και ο Σύλλογος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τους έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να έρθουν κοντά και να δημιουργήσουν έτσι κλάστερ καθαρό αίμα επαγγελματικά, γιατί παιδιά ο τουρισμός είναι η μόνη διέξοδος. Και όποιος το καταλαβαίνει και δεν έχει σχέση και με τον τουρισμό, ας πάει σπίτι του και ας αφήσει όλους τους υπόλοιπους να λειτουργήσουν, να λειτουργήσουμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε μπροστά. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους τους επαγγελματίες σου οι οποίοι παρευρέθησαν στην έκθεση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Μια κουβέντα για τους συναδέλφους σας, τους Αθηναίους. Το λέω έτσι γιατί ήταν πολύ σημαντικό για μας ότι ήρθαν άνθρωποι του κλαδικού δημοσιογραφικού κλάδου για να στείλουν το μήνυμα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ.